για των πιθήκων, ενώ είμαστε σε καθεστώς ακόμα κορονοϊού, προέκυψε η ευλογία των πιθήκων, παγκόσμια ανησυχία, σε συναγερμό ο πλανήτης, φοβούμενοι όλοι βέβαια τα χειρότερα. Να δούμε τι κάνουμε εδώ στην Κύπρο όμως, γιατί λένε ότι το φρονίμο τα παιδιά πριν πεινάσουν να μαγειρεύουν. Θα πάμε στον ΟΚΙΠΗ να δούμε τι θα γίνει στη σημερινή σύσκεψη στο Υπουργείο της Υγείας με θέμα πώς αντιμετωπίζουμε το ενδεχόμενο να έχουμε πρόβλημα, ένα σχέδιο δράσης δηλαδή για την ευλογιά των πιθήκων. Να πάμε στον ΟΚΙΠΗ και στον εκπρόσωπο τύπου του ΟΚΙΠΗ, τον κύριο Χαράλαμπο Χαριλάου. Καλή σας ημέρα, κύριε Χαριλάου. Καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, ακόμα φαίνεται ότι δεν είναι το πρόβλημα το τεράστιο που μπορεί να προκαλέσει καθολική ανησυχία, αλλά καλό είναι να είμαστε έτοιμοι για πάνε ενδεχόμενο. Ναι, είναι ακόμη μια υγειονομική κρίση, για την οποία πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για να μπορέσουμε να την αντιμετωπίσουμε με επάρκεια, εάν και εφόσον παραστεί ανάγκη. Σωστό. Είναι γι' αυτόν τον λόγο που έχουμε ξεκινήσει ήδη την προετοιμασία, αναμένοντας και τις κατευθυντήριες οδηγίες από το ECDC και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ήδη έχουμε ξεκινήσει να δημιουργούμε ένα σχέδιο δράσης όσον αφορά την διαχείριση τέτοιων περιστατικών σε νοσοκομειακών χώρων, δηλαδή από την ώρα που θα προσέλθει, που θα εμφανιστεί έναν τέτοιον περιστατικό, μέχρι την ώρα που θα νοσηλευθεί, κάτω από ποιες συνθήκες θα νοσηλευθεί, με ποιος εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί, ποιος είναι ο τρόπος απολύμανσης του χώρου, καθαρισμού των κλινοσκευασμάτων και πολλών άλλων θεμάτων που άπτονται της όλης διαχείρισης. Πάντως είναι πιο εύκολα τα πράγματα από ό,τι ήταν με την πανδημία, φαντάζομαι. Πιο διαχειρίσιμα μάλλον. Με την πανδημία ήταν έναν διαφορετικό θέμα, όπου εκεί είχαμε μαζική προσέλευση ασθενών στα νοσηλευτήριά μας, όπου καλούμαστε να νοσηλεύσουμε έναν πολύ μεγάλο όγκο ασθενών που έχριζαν ενδονοσοκομιακής νοσηλείας και πολλοί εξ αυτών να νοσηλευτούν σε συνθήκες αυξημένης φροντίδας στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Στο παρόν στάδιο φαίνεται ότι υπάρχουν μεμονωμένα περιστατικά σε διάφορες χώρες, όμως αυτό δεν μας επιτρέπει καθόλου εφησυχασμό. Πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι, γιατί δεν ξέρει κανένας το πώς θα εξελιχθεί στο τέλος της ημέρας. Πολύ καλά τα λέτε και έτσι πρέπει να είναι. Τώρα, μιας και λέγαμε για την πανδημία, είμαστε σε μια περίοδο, μια φάση που οδεύουμε προς την κανονικότητα. Έχουν πέσει σίγουρα οι αριθμοί, οι ασθενείς λιγότεροι. Έχουν επανέλθει σε κανονικότητα σιγά σιγά και τα νοσοκομεία μας, κύριε Χαριλάου, γιατί ήταν σε επιφυλακή για αντιμετώπιση της κρίσης. Συνεχίζουμε να είμαστε σε επιφυλακή, για να είμαστε ειλικρινείς. Συνεχίζουμε να διατηρούμε κάποιες υποδομές για COVID, γιατί νοσηλεύεται ακόμη ένας αριθμός ασθενών με COVID-19 στα νοσηλευτήρια μας. Είμαστε γύρω στους 40 ασθενείς. Είναι μικρός ο αριθμός σε σχέση με αυτούς τους οποίους έχουμε νοσηλεύσει. Εκείνο το οποίο παρατηρείται είναι ότι δεν έχουμε πολλές νέες εισαγωγές όσον αφορά τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Μόνο 3 ασθενείς νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή διασωληνωμένοι στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας με την νόσο COVID. Και είναι γι' αυτόν τον λόγο που έχουμε μπει στην κανονικότητά μας. Έχουμε αυξήσει τα χειρουργικές επεμβάσεις για τα μη επίγοντα περιστατικά, γιατί τα επίγοντα δεν έχουν σταματήσει ποτέ, και έχουν αποδοθεί πίσω στις ειδικότητες όλες εκείνες οι κλίνες οι οποίες κρατούσαμε για να νοσηλεύουμε τέτοιου είδους περιστατικά. Ναι, είμαστε σε πάρα πολύ καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή. Ελπίζουμε να συνεχιστεί τροδική πορεία και σιγά σιγά να δούμε και περαιτέρω μείωση, παρόλο επαναλαμβάνω που ο αριθμός 40 δεν είναι μεγάλος, είναι μικρός, είναι αρκετά διαχειρίσιμος, γιατί όλοι αυτοί είναι κατανεμημένοι στα διάφορα νοσηλευτήριά μας, και με αυτόν τον τρόπο λειτουργά και το Γενικό Νοσοκομείο Ναμοχώς του κανονικά με τις κλίνες τις οποίες είχε πρώτου COVID, δηλαδή όσες κλίνες διέθετε πρώτου COVID τις λειτουργεί και σήμερα. Το ίδιο η Λάρνακα, δεν έχει καθόλου περιστατικά. Η Πάφος είναι ελάχιστα τα περιστατικά τα οποία διαθέτει. Το ίδιο και η Λευκωσία, και παραμένει με έναν λίγο πιο ψηλό αριθμό η Λεμεσός.
Μάλιστα. Όπου σιγά σιγά και εκεί θα δούμε περαιτέρω μείωση, ούτως ώστε να μειωθεί ο αριθμός των κλινών που διατίθενται για τέτοιου είδους περιστατικά. Τώρα, το ρεπορτάζ, κ. Χαρελάου, λέει ότι το Υπουργείο της Υγείας αποφάσισε να δημιουργήσει πρώτες βοήθειες στο Μακάριο για τα παιδιά και ότι ο ΚΙΠΗ θα στελεχώσει, είναι σε φάση στελέχωσης αυτού των πρώτων βοηθειών. Ναι, είμαστε σε ένα στάδιο προετοιμασίας, έχουν γίνει αρκετές διαβουλεύσεις, έχουν δοθεί πλάνα και θα προχωρήσουμε στον όλων σχεδιασμό όπως προβλέπεται βάσει των συμφωνηθέντων με το Υπουργείο Υγείας. Και αναμένετε πότε να έχουμε πρώτες βοήθειες στο Μακάριο? Δεν μπορώ να πω με σιγουρότητα το πότε θα έχουμε τμήμα ατυχημάτων και επιγόντων περιστατικών στο Μακάριο νοσοκομείο. Ελπίζομαι ότι σύντομα να ολοκληρωθούν όλες εκείνες οι διαδικασίες που απαιτούνται, γιατί δεν είναι εύκολο εγχείρημα ούτε και για προσλήψεις προσωπικού, ειδικά γιατρών, ούτε για τις υποδομές. Όμως επαναλαμβάνω ότι ο οργανισμός θα προβλήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα με το Υπουργείο Υγείας. Τώρα, όσον αφορά, αγαπητέ μου Πάπο Χαρελάου, τις υπόλοιπες πρώτες βοήθειες των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, υπάρχει κάποια εξέλιξη? Όχι, είναι θέμα καθαρά του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας. Mm-hmm. Εμείς εκείνον το οποίο λέμε είναι ότι όλοι οι πάροχοι οι οποίοι θα λειτουργούν ή λειτουργούν τμήματα ατυχημάτων και επιγόντων περιστατικών μέσα στα πλαίσια του Γενικού Συστήματος Υγείας θα πρέπει να πληρούν όλες εκείνες τις προδιαγραφές, τις σωστές προδιαγραφές, ούτως ώστε να μην κινδυνεύει ή να απειλείται η ζωή του οποιοδήποτε ασθενή. Το λέω γιατί αντιλαμβάνομαι καλά ότι σε περίπτωση που έχουμε και επιπλέον πρώτες βοήθειες σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια θα χαλαρώσουν λίγο οι πρώτες βοήθειες στα κρατικά νοσηλευτήρια που νιώθουν έτσι μια πίεση λόγω της μεγάλης προσέλευσης κοινού. Γι' αυτό το ρώτησα, το είπα. Σίγουρα η οποιαδήποτε προσπάθεια μπορεί να βοηθήσει. Όμως επαναλαμβάνω ότι η οποιαδήποτε ενέργεια γίνει θα πρέπει να γίνει μέσα στα πλαίσια του σωστού προγραμματισμού και να τηρούνται όλες εκείνες οι προδιαγραφές ούτως ώστε να μην κινδυνεύσει ή να απειληθεί η οποιαδήποτε ζωή. Και νομίζω ότι αυτοί που μας ακούν και ασχολούνται με το αντικείμενο μπορούν να αντιληφθούν. Έχεις απόλυτο δίκιο. Τι εννοώ. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Χαρελάου. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα πριν περάσουμε στον Δήμαρχο της Αμοχώς, της κατεχόμενης αγαπημένης πόλης, τον κύριο Σίμω Ιωάννου, πάμε στο